In Business News. Τα επενδυτικά ταμεία τα τελευταία χρόνια, όπως βλέπετε από το συνέδριο, το οποίο σήμερα έχει γύρω στα 500 άτομα, ίσως και περισσότερα εδώ πέρα, έχει αναπτυχθεί αρκετά. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά, όπου τα επενδυτικά ταμεία στην Κύπρο έχουν μεγαλώσει, διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί, τόσο σε αριθμό όσο και σε μέγεθον assets under management. Το σημαντικό είναι ότι είναι ένας τομέας ο οποίος στο εξωτερικό είναι τεράστιος. Τα funds είναι αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Έχουν αναπτυχθεί εκεί πέρα τα τελευταία 20-30 χρόνια πάρα πολύ και είναι μια ευκαιρία για την Κύπρο να πάρει ένα κομμάτι από αυτήν την πίτσα. Οπότε είναι ένα έτοιμο industry στο εξωτερικό, το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να το φέρουμε και στην Κύπρο. Με την ανάπτυξη του συστήματος στην Κύπρο επωφελούνται τόσο οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, το κράτος, όσο και οι επενδυτές. Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί επωφελούνται για τον λόγο ότι θα δημιουργηθούν καινούργια funds στην Κύπρο, θα έρθουν νέοι managers, θα προσφερθούν υπηρεσίες, ο τομέας υπηρεσιών θα μεγαλώσει αρκετά. Οι επενδυτές ταυτόχρονα θα έχουν περισσότερες επιλογές και θα μάθουν τα funds, γιατί στην Κύπρο ο τομέας των funds ακόμα δεν είναι τόσο γνωστός. Και με τα μηδενικά επιρρόγια που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο, ακόμα επιβάλλεται περισσότερο η γνώση και η μεταφορά αυτής της γνώσης στους επενδυτές σαν ένα εργαλείο να το χρησιμοποιήσουν για να κάνουν τις επενδύσεις τους. Και ταυτόχρονα σίγουρα επωφελείται και το κράτος με τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται στο νησί και τη συνεισφορά στο GDP της Κύπρου. Ταυτόχρονα να πω ότι θα δημιουργηθούν και αρκετές θέσεις εργασίας. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό και στην Κύπρο. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, τα τελευταία χρόνια ο χρηματοοικονομικός τομέας είχε τα δικά του προβλήματα και τώρα είναι μια ευκαιρία και για αυτούς τους νέους να βρουν, σαν μεγαλώνει αυτό το industry, δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα. Όπως έχω πει, έχω γίνει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε με τους ίδιους και πιο εντατικούς ρυθμούς. Τόσο το κράτος μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΣΥΠΑ και του ΣΥΦΑ, οι οποίοι έχουν βοηθήσει αρκετά στο να αναπτυχθεί ο επενδυτικός τομέας και τα funds, πρέπει να συνεχίσουν και πρέπει και όλοι μας στο χρηματοοικονομικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας προσέλκυσης επενδυτών από το εξωτερικό.